Και τώρα ακόμη η έννοια του δεν είναι ο εαυτός του. Είμαστε όλοι εμείς. Να μην κουράζεται κανείς. Να μην στεναχωριέται κανείς. Και όταν του λέγω σεβασμιότατε, όλοι ερωτούν και όλοι προσεύχονται για σας, εκείνος δακρύζει και συγκινείται και λέει μόνο αυτή τη λέξη: ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους. Μιλώντας από καρδιάς, ο αρχιγραμματέας της Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, πρόδρομος Ξενάκης, από το βήμα του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, μετέφερε τις θερμές ευχαριστίες προς κάθε κατεύθυνση του ίδιου του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου, που εδώ και 2 εβδομάδες δοκιμάζεται νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και εκ μέρους του να πω δημόσια ένα ευχαριστώ σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή της εισαγωγής τους στο νοσοκομείο υπερέβαλαν εαυτούς. Δεν έπραξαν μόνο το χρέος τους κατά τον όρκο του Ιπποκράτη, αλλά έπραξαν το χρέος τους ως χριστιανοί και ως μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Είδα αυτές τις ημέρες από την εντατική μέχρι την νευρολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου πολλά μάτια δακρυσμένα. Πολλούς ανθρώπους, καθηγητές, ιατρούς, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, με συστολή και με ιερότητα να προσεγγίζουν τον ασθενούντα αρχιεπίσκοπό μας. Λίγο πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας και αφού είχε προηγηθεί προσευχή και δέηση για την ενίσχυση της υγείας του Σεβασμιωτάτου, την οποία είχε παραγγείλει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης με συνοδικό εγκύκλιο σημειωμάτης, ο επίσκοπος Κνωσού μίλησε για τις στιγμές του αρχιεπισκόπου στο κρεβάτι του πόνου, αποκαλύπτοντας πως ακόμα και αυτές τις δύσκολες ώρες ο σεβαστός ποιμενάρχης αγωνιά για το ποιμνιό του. Γι' αυτό αδελφοί στήκετε και θαρσείτε, μη λυπήστε, να προσεύχεστε. Η ζωή όλων μας είναι στα χέρια του Θεού και ο αρχιεπίσκοπος μας πολλές φορές μας είπε του Θεού το θέλημα να γίνει, όχι των ανθρώπων. Και εγώ είμαι έτοιμος όποτε ο Θεός θελήσει στα δικά του χέρια να βρεθώ. Όπως τόνισε ο βοηθός επισκόπου, ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης είναι αυτός που δίνει κουράγιο σε όλους, αποτελώντας ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη για τον ίδιο ώρα το παράδειγμα. Αυτές τις ημέρες όλοι που είμαστε στο προσκέφαλό του και σε όσες θα ακολουθήσουν μετά και την έξοδό του από το νοσοκομείο συν Θεό, βλέπουμε και λέμε και μαρτυρούμε αυτό που λέει το γεροντικό ωραία. Αρκίμη το βλέπινσε μόνον Πάτερ. Μου αρκεί και μόνο να σε βλέπω και με αυτό το χαμόγελο που έχει μέσα του και πόνο και ασθένεια, μα προσευχή και δοξολογία πιο πολύ, μου φτάνει μόνο για να με διδάξει και να μου πει και να μου δείξει ένα δρόμο. Μάλιστα, ο σεπτός ιεράρχης από το κρεβάτι της νευρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στέλνει μήνυμα δύναμης και κουράγιου. Και αυτές ακόμη τις ώρες ο Δεσπότης μας φύγει γερά το χέρι όπως έκανε πάντοτε για να εκφράσει τη χαρά του, λέγοντας το μήνυμα που θα μείνει ως μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου: ψηλά το κεφάλι και αναδρανιστά.